αύριο αν έρθουμε μετά το μνημόσυνο. Το αποτέλεσμα είναι 3 η ώρα, ξεκινήσαμε 9.30 η ώρα. Περίπου 20 άτομα ήταν εδώ και δουλεύανε. Είχαμε 4 μηχανήματα, καροτσάκια, τσουγκράνες. Είναι φανερό πλέον ότι έχει καθαριστεί ο τόπος, έχουν κοπεί τα χόρτα κατά 90%, έχουν μείνει ένα 10% περίπου. Ελπίζω να συνεχίσουν οι Δήμοι και η Αρχαιολογική Υπηρεσία το υπόλοιπο. Εάν δεν θέλουν να το κάνουν, τότε φοβάμαι ότι πάλι εμείς θα αναλάβουμε. Έχουν καθαριστεί τα πάντα. Οι επισκέπτες μας πρέπει να έρχονται στο μουσείο χωρίς πρόβλημα. Εμείς να τους υποδεχόμαστε χωρίς ντροπή. Τα παιδιά μπορούν να παίζουν πλέον. Οι γέροντες μπορούν να έρχονται τη βόλτα τους. Είμαστε οι πρώτοι που το πατάμε. Τα ζώα μας μπορούν να τα βγάλουμε χωρίς κανένα θέμα. Μετά από τόση κούραση. Και όταν λέμε για τα ζώα μας, σας πληροφορούμε ότι είμαστε συνειδητοποιημένοι. Κουβαλάμε τις σακουλίτσες μας, μαζεύουμε τα κοπρανά τους, δεν αφήνουμε βρώμιες, τις καθαρίζουμε. Μήπως θα βοηθήσεις. Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο. Να, εδώ είσαι, μπράβο. Αυτοί που κατάφεραν να αντέξουν όλες αυτές τις ώρες με την κούραση αρκετή στο πρόσωπο. Εγώ κλάταρα. Εγώ κλάταρα. Και ο νεαρός της παρέας μας. Ένας, δύο. Ροδούλα. Η Ροδούλα η μοναδική, εγώ κλάταρα. Η Ροδούλα. Ο Αριστοτέλης, ο Μιχάλης. Ευαγγελία εσύ. Ο Μιχάλης. Η Ευαγγελία. Πώς σε λένε? Ο Τηλέμαχος. Χάρηκα. Το δικό σου το όνομα δεν μας τα φέρει. Γιορίκα. Α, Γιορίκας. Καλώς το Γιορίκα. Και ο Νίκος του Καπί. Ο Νίκος τα κινεί. Που έχει αντέξει, αν και Καπί, έχει παλέψει την ιστορία πολλές ώρες. Μπράβο. Το Καπί έχει το όνομα, αλλά άλλοι έχουν τη χάρη. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ είμαι μικρότερος. Επ, επ. Από ποιον μεγαλύτερο? Ευχαριστούμε όλη την παρέα για το κουράγιο της, την υπομονή της, τη θέλησή της. Ελπίζουμε αυτή η μάζοξη σήμερα να βοηθήσει και για επαναλήψεις. Δεν αντέχεις εσύ, σε βλέπω. Γιατί εγώ είμαι